Ευχαριστούμε, κύριε Πολιτεία. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζει στη σημερινή εκδήλωση που έχει σκοπό να ενημερώσει για το πρόγραμμα e-Compass, ένα πρόγραμμα το οποίο το Επιμελητήριο Πολιτείας μαζί με σημαντικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό τα τελευταία χρόνια υλοποιεί με επιτυχία. Σήμερα είναι η τελευταία εκδήλωση και θα αρχίσει αμέσως η εφαρμογή για το πρόγραμμα αυτό δωρεάν για τις πολιτιακές επιχειρήσεις αλλά και από άλλες επιχειρήσεις της περιοχής της Πελοποννήσου που θα ήθελαν να συμμετάσχουν. Είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα στο οποίο συνεργάστηκαν φορείς όπως είναι το Ερευνητικό Κέντρο Fraunhofer στη Γερμανία, ένα από τα πιο σημαντικά στην Ευρώπη. Είναι το Πανεπιστήμιο της Μάλαγα, είναι φορείς επιχειρήσεων από την Ισπανία, είναι το Επιμελητήριο Χάρτων από το Λίβερπουλ, από την Ελλάδα επιχειρήσεις όπως είναι η Travel Exos κλπ. Και ποιο είναι αυτό το οποίο θα ωφελήσει τις επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου Πολιτείας και όχι μόνο. Θα μπορούν οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με το ηλεκτρονικό εμπόριο να ενημερώνονται με την εγκατάσταση της εφαρμογής η οποία αναπτύχθηκε και είναι πρωτοποριακή και αξιόπιστη. Θα μπορούν να ενημερώνονται αν ο άνθρωπος με τον οποίο πρόκειται να έχουν τη συναλλαγή ή η επιχείρηση με την οποία πρόκειται να έχουν την συναλλαγή είναι αξιόπιστος. Θα πληρωθούν και δεν θα έχουν προβλήματα με την συναλλαγή τους. Επίσης, με την ευκαιρία αυτή της συναλλαγής συγκεντρώνονται στοιχεία marketing, στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τις επιχειρήσεις να γνωρίζουν τι γίνεται στην αγορά, πώς κινείται ο ανταγωνισμός και πώς μπορούν να προσαρμόσουν τη στρατηγική τους προς όφελος της επιχείρησής τους. Για τις κινήσεις θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γαρόπλο για τη δεύτερη φιλοξενία του Μέρου στην Πόλυθο. Είχαμε κάνει και μια προσπέδιδα παλαιότερα. Ήταν τιμή και χαρά μας να στερευτούμε μαζί σας σε αυτό το έργο και χαιρόμαστε που συμβάλλετε ενεργά στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και στη διάδοση τους στην ευρύτερη περιοχή. Η δική μου παρουσίαση θα είναι αρκετά σύντομη. Ο στόχος της είναι να σας κάνω μια μικρή εισαγωγή στο τι ακριβώς ήταν αυτό το ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο έργο, το οποίο το αποτελέσμα θα παρουσιαστώ στη συνέχεια. Είπε κάποια πράγματα ο κύριος Μανόπλος, θα προσθέσω κι εγώ κάποια άλλα. Ο επίσημος αγγλικός τίτλος από τον οποίο προκύπτηκε η ονομασία SME e-Compass ήταν e-commerce proficient applications in security and sales for SMEs, δηλαδή εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας όσον αφορά την ασφάλεια και τις πωλήσεις, τις συναλλαγές, εστιασμένες όμως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το έργο έκανε μέρος του εβδόμου προγράμματος στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διήρκησε για 2 χρόνια, το 2014 και το 2015. Βρισκόμαστε τώρα στην τελική ευθεία. Συμμετείχαν συνολικά 12 φορείς από 4 ευρωπαϊκές χώρες, από την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ισπανία και τη Μεγάλη Βρετανία. 4 βασικά ερωτήματα θα πρέπει να απαντήσει προκειμένου να δουλέψει με το σύστημα αυτό. Καταρχήν, το πρώτο ερώτημα που βλέπετε αναφέρεται στα δεδομένα που αυτός ο ίδιος έχει. Τα δεδομένα αυτά πολλές φορές δεν είναι για όλους τα ίδια, αλλά τις περισσότερες φορές αφορούν τιμές, ποσότητες, πελάτες οι οποίοι απέτυχαν τα προϊόντα. Θα πρέπει κανείς να αναρωτηθεί με ποιο τρόπο μπορεί να αξιοποιήσει τη δικιά του γνώση, άρα δηλαδή να δει καλύτερα τα δεδομένα που κατέχει να τα αναλύσει. Σε μια τυπική επιχείρηση που δεν διαθέτει ηλεκτρονικό κατάστημα, αυτό είναι αρκετά δύσκολο να γίνει γιατί όπως καταλαβαίνετε θα πρέπει να συνδεθεί με τον εικονογράφο, να του δώσει όλα τα στοιχεία και μετά κάποιος άλλος ο οποίος ενδεχομένως έχει γνώση του θέματος να κάνει κάποια κατασκευή ανάλυση κλπ. Εδώ τα στοιχεία αυτά μπορεί να τα έχει σε ένα περιβάλλον αρκετά εύκολο να το κατανοήσει. Και έτσι θα μπορέσει να έχει τη δυνατότητα να κάνει μόνος του κάποιες βασικές, μάλλον να βάλει σε εφαρμογή, να σχεδιάσει και να βάλει σε εφαρμογή κάποιες βασικές στρατηγικές πρόοδες. Εγώ στην Πόλυθο έχουμε ήδη συνδέσει περίπου 7 με 8 e-shops. Το πιο γνωστό είναι το κύριο Βερδέ, το B-Cubes, που έχει και μια παγκόσμια αναγνώριση και παγκόσμια αγορά. Καθώς και άλλα, όπως είναι το Masterol, κάποια ξενοδοχεία, και εδώ μας υποστηρίζει ο κύριος Σταύρος Κεφάλας με την εταιρεία Tourix. Θα σας αναλύσω λίγο. Ποιο βάζει το κομμάτι του εμπορίου που είναι η πληρωμή. Ίσως δεν είναι το πιο βαρετό, γιατί είναι
που τράπεζες, οι ελληνικές τράπεζες, οι τέσσερις ελληνικές τράπεζες, έδωσε και διευκολύνει τον έμπορο, απαντώντας τον από την ταλαιπωρία. Θα συνεργάζεται με ένα τρίτο πάροχο για να ολοκληρώσει τον αναβολή στην πληρωμή του και τελικώς να καταληφθούν τα χρήματα στον τραπεζικό του λογαριασμό. Δεν χρειάζεται να σου πω πόσο πολύ εξελίσσεται το κοινωνικό εμπόριο. Πόσο γρήγορα εξελίσσεται το κοινωνικό εμπόριο. Αυτό είναι ένα γράφημα το οποίο δείχνει την εξέλιξη του παγκόσμιου εμπορίου του 2018. Και μιλάμε ότι θα φτάσει περίπου τα 2,5-3 εκατομμύρια δολάρια και μιλάμε για το B2C business, τον τέτοιο αναλογή. Αυτό που θέλω να κρατήσετε είναι ότι αυτή τη στιγμή η τάση είναι η καταναλωτές να ψωνίζουν μέσω e-shops όχι από εγχώρους παραγωγούς και retailers, αλλά από τον κόσμο αγορά. Καλησπέρα για μένα. Είναι χαρά που ήρθαμε εδώ σήμερα στην Λιγόρυνθο να δώσουμε τα φώτα μας. Σας άκουσα κάποιους ομιλητές, πολύ χαρά. Ήταν πολύ δυναμικές παρουσιάσεις. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να σας πω μερικά πράγματα που είμαστε εμείς εδώ και έχουμε κάνει στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ακούγοντας το τίτλο μας «Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος», το μυαλό σας πηγαίνει γιατί δεν ασχολούμαστε μόνο με το έγκλημα. Είναι όμως λάθος. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε leader Ευρώπης. Leader Ευρώπης και σας λέω ότι έχουμε την ιδέα από την Ευρώπη για τις εφαρμογές και πατέντες που έχουμε κάνει πάνω και στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Πλην του CyberKit, που είναι ένα πόρταλ που αφορά τα μικρά παιδιά και τις οικογένειες, πλην του CyberAlert, που επίσης είναι πόρταλ, πλην άλλων εφαρμογών, η τελευταία μας εφαρμογή είναι το FieldSafe. Το FieldSafe έχει να κάνει με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Έχουμε κάνει μια σύμπραξη με τον κύριο Κορκίδη της ΕΣΕΕ και εκεί μέσα έχουμε αναπτύξει ένα πυλώνα ασφάλειας γύρω από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Και θα σας πω κάτι που ίσως δεν το γνωρίζετε, είμαι σίγουρο. Έχουμε αναπτύξει στο Travel ένα σύστημα το οποίο τιμηθήκαμε για αυτή την ενέργεια μας από την Ευρώπη και έχει να κάνει με την διασφάλιση των αεροπορικών συναλλαγών 24 ώρες το 24ωρο στη χώρα μας. Είμαστε η μόνη χώρα που ελέγχει όλες τις συναλλαγές που γίνονται στα εισιτήρια της αεροπορίας. Με απλά λόγια, όλα τα δεδομένα περνούν μέσα από μια ειδική εφαρμογή του Περσέα. Ο Περσέας είναι αυτός που ελέγχει σε συνεργασία με τις εταιρείες που έχουμε και κάνουμε τον έλεγχο. Έχουμε πάνω από 250 εντοπισμούς πάρα συλλήψεις μέσα στο πρώτο εξάμηνο. Από την Europol, αν θα ανατρέξετε στην έκθεση της Europol, υπάρχει αναφορά στην ενέργεια αυτής της χώρας μας. Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που εφαρμόζει το σύστημα αυτό, να ελέγχονται όλοι οι επιβάτες όσον αφορά το ηλεκτρονικό front σε επιστοτικές κάρτες. Αυτό λέει πολλά, γιατί μετά από εμάς θα γίνει και η στάση σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ήταν μια ειδική αναφορά στο κομμάτι που αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο και στο front, που για μένα το front είναι ένα σημαντικό κομμάτι στις διαδικασίες που γίνονται για την καταπολέμηση της απάτης. Πάμε σιγά σιγά, επειδή θέλω να τα πούμε στην ουσία αυτά τα ξέρετε, τα γνωρίζετε, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες. Να πάμε στις ουσίες των προβλημάτων. Το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι επιχειρήσεις, το βασικό που δίνει, όλοι το ξέρετε, είναι η πρόσβαση σε νέες αγορές, είναι η αύξηση των πωλήσεων, αύξηση ανταγωνιστικότητος, βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης με περιορισμό άμεσο στο κόστος. Προχωράμε και το βασικό είναι η συνεχής λειτουργία της επιχείρησης. Πάμε στη συνέχεια. Είναι η καλύτερη πολιτική επικοινωνίας και προώθησης και μπαίνουμε για ποιους λόγους πρέπει να αγοράσει κάποιος αν πρόκειται για εκλογικό κατάστημα. Η όρη είναι απλή, κατανοητή, είναι διαθέσιμο όλο το προσεδράριο. Δεν απαιτείται μετακίνηση σε κάποιο φυσικό κατάστημα. Μπορεί κάποιος να πάρει ό,τι προϊόν θέλει, σε ό,τι ώρα θέλει. Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί λείπει η
προσωπική επαφή με τον πολιτή. Όλοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, άρα μπορεί να μην γνωρίζουμε τι είναι ο καθένας. Υπάρχουν πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα, θα τα έλεγα μαγικού, έχουν κατακλείσει το διαδίκτυο επιχειρήσεις οι οποίες έχουν προσφορές της τιμής. Έχουμε εκατοντάδες απάντησες και στη χώρα μας που έχουν να κάνουν με προσφορές που σου λένε σήμερα η τηλεόραση τάδε θα είναι από 1.000 ευρώ 100 ευρώ. Τρέχουν όλοι να προλάβουν, τους παίρνουν τις πιστωτικές κάρτες και στη συνέχεια εξαφανίζουν. Θα σας πω μια εμπειρία, πάμε περιστατικό με κάποιους. Όταν έπαιζε η Ελλάδα με τη Βραζιλία, είχε στήσει ένα e-shop, ηλεκτρονικό τράπεζα, και έλεγε ότι όλα τα έξοδα για να πας να δεις στην Ελλάδα με τη Βραζιλία, στη Γερμανία, έπαιζαν τότε, θα είναι 400 ευρώ. Έκαναν εκπομπή ραδιοφωνικής παραγωγής σε νούμερο ένα σταθμό της χώρας μας. Το άκουσαν όλοι οι Έλληνες και έτρεχαν όλοι να πας στη Γερμανία για να δουν την Ελλάδα με τη Βραζιλία. Ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο. Τζίπησα σε 2 μέρες 1 εκατομμύριο ευρώ. Σας τα λέω αυτά για να δείτε πού το πάει ο Έλληνας. Ο Έλληνας είναι από τους πιο έξυπνους, πιστεύω, λαούς που υπάρχουν στην Ευρώπη και στον κόσμο όλο. Έτσι λοιπόν, σκέφτονται με αυτά τα μέσα να στήσουν κάποιοι απάτες και κομπίνες. Κάπου πολλά δικτάκια, όπως τα λέω εγώ, στο διαδίκτυο. Άρα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Το άλλο ότι δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης επαφής με το προϊόν κάθε την παραγγελία μας λέει πολλά ως προς την ποιότητα και πάνω απ' όλα πρέπει να προσέχουμε και κάποια ειδικά πραγματάκια. Θα σας πω τώρα. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να έχουμε ειδικό σύστημα antivirus με update καθημερινά πάνω στο σύστημα που πάρουμε τις αγορές μας ή που διαχειριζόμαστε τα κατάστημα. Σήμερα έχουμε βγάλει μία ανακοίνωση, ένα alert. Καλό θα είναι να μας ακολουθείτε στο Twitter και στο Facebook, γιατί εμείς βγάζουμε το κίνδυνο την ώρα που υπάρχει. Σήμερα λοιπόν υπάρχει ένα malware, ένα κακόβουλο λογισμικό, το οποίο τι κάνει. Σου έρχεται ένα email, το email αυτό σου λέει ότι έχεις μια συναλλαγή ανεξέπτυνα, ένα εξελόγαλο όπως το λέμε, ανοίγεις το Excel, με το που ανοίγεις το Excel, εγκαθίσταται αυτό το λογισμικό και σου παίρνει όλα τα δεδομένα σου μέσα από τον υπολογιστή. Δηλαδή είναι ένα τρόγγελο, ένα ειδικό σύστημα που σου παίρνει, σου τραβάει τα προσωπικά δεδομένα όλα, τα password και παράλληλα σε παγιδεύει σε πολλές καταστάσεις άσχημες. Άρα, καλό θα είναι στο Twitter Cyber Alert να ακολουθείτε, βγαίνουν όλοι οι κίνδυνοι και ένας κίνδυνος που δεν τον αναφέρω, πρέπει να σας το πω, είναι αυτός που σου παίρνει τη δρομολόγηση των συναλλαγών σου. Δηλαδή, μπαίνουν μέσα στην εταιρεία σου κάποιο τρόγγελο όπως αυτό που σας είπα. Κάποιος υπάλληλος ανοίγει στον υπολογιστή του το συνημμένο, και αφήσεται, προχωράμε μέσα στα δίκτυα των υπολογιστικών συστημάτων και στη συνέχεια τι γίνεται. Εγκαθίσταται και αρχίζουν και σου μελετούν όλα τα email. Διαβάζουν προσεκτικά τις κινήσεις όλες. Σαν να είναι υπάλληλοι της εταιρείας σου. Έτσι λοιπόν, βρίσκουμε που πληρώνει και πληρώνει. Έχουμε 6,5 εκατομμύρια τσαπάτια στην Ελλάδα. Ένας από τα 6,5 εκατομμύρια χθες. Έχω εργάσει πάνω από 130 εκατομμύρια το τελευταίο 8χρονο Έλληνες. Γιατί δεν προσέχουν οι IT. Όταν έχεις κωδικό στο mail server 1, 2, 3, 4, 5, 6, όταν δεν προσέχεις στις συναλλαγές σου, όταν σου αλλάζει ο άλλος τη συναλλαγή, ενώ εσύ πληρώνεις στο χείλο λογαριασμό, σου έρχεται ένα email, πλήρωσε στο ψή και δεν παίρνεις τον κόπο να κάνεις ένα τηλέφωνο. Αυτά τα λέτε υπάρχουν όλα πάνω στο δικό μας σύστημα και αν κάποιοι μας ακολουθούσαν, όσοι μας ακολουθήσουν και μας ακολουθούν, έχουν σωθεί. Τι θέλω να πω, ότι οι κίνδυνοι είναι κάθε μέρα και από το διαδίκτυο έχουν κλείσει επιχειρήσεις πάρα πολλές και στην χώρα. Αυτός που είχα στα 6,5 εκατομμύρια, δεν ξέρω αν θα αντέξει. Πούλησε κάτι, όλο του το βιός, το πήρανε στην Κίνα. Αυτή τη στιγμή όμως, δράστες θα βρούνε, χρήματα θα βρούνε. Εγώ δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι θα βρούνε τα χρήματα. Άρα, με απλά λόγια, το διαδίκτυο είναι ό,τι καλύτερο, αλλά είναι και όχι χειρότερο. Είναι όπως το μαχαίρι, όπως το ρεύμα, όπως το φως. Άρα, θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ το κομμάτι που λέγεται ενημέρωση.
Όταν είμαστε ενημερωμένοι, τα έχουμε όλα. Πάμε. Τα password, όπως σας είπα, τα password θα πρέπει να είναι δυναμικά, τα password θα πρέπει να τα προσέχουμε, αλλά εάν δεν έχουμε πολιτική ασφάλεια, ό,τι password και να έχουμε, είναι χαμένο. Γιατί άμα πει το Trojans, ό,τι password και να έχει, συγκεκριμένα στο πάρει. Άρα, το password είναι για τα απλά. Τα δύσκολα είναι η πολιτική μας. Δεν μπορεί ο κάθε υπάλληλος που θα είναι μέσα στην εταιρεία να μου έχει πρόσβαση στα πάντα όλα. Δεν μπορεί, επειδή θα μου λυθεί το ένα PC ενός υπαλλήλου να καταστραφεί όλη η εταιρεία. Άρα θα πρέπει να αλλάξουμε πολιτικές, ποιος κάνει τι και ποιος πάει πού. Και στην χώρα μας θα πρέπει να ξέρετε όλοι σας ότι δεν επενδύομαι σε πολιτικές ασφάλειες, δεν επενδύομαι σε υπολογιστικά συστήματα να τα έχουμε σε μια σωστή κατάσταση και πάνω απ' όλα τι δεν δίνουμε χρήματα για να κάνουμε ασφάλεια. Η ασφάλεια, να έχουμε IT σωστούς, να αγοράσουμε τα αντίστοιχα συστήματα για να μπορέσουμε να φορακίσουμε την εταιρεία μας. Έτσι, λοιπόν, θα πρέπει να ξέρετε ότι δίνουμε περισσότερα έξοδα για καφέ που στην χώρα μας από ό,τι δίνουμε για ασφάλεια. Και μετά τρέχουμε και μου λένε τι λύσεις πρέπει να κάνουμε για τη Σφακιανάκη για να σώσουμε την εταιρεία μας. Αν έχει κάτι 6 εκατομμύρια, να πούμε. Μεγάλη προσοχή στις προσφορές. Αυτό που σας είπα πριν, κάποιοι Έλληνες όπου δουν προσφορά τρέχουν. Δεν εξετάζουν ποιος κάνει προσφορά και για ποιο λόγο κάνει προσφορά αυτή. Κάνει προσφορά και δεν κάνει. Εκτός από τα μεγάλα πολυκαταστήματα που ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει κάποια σχετική ασφάλεια, λυπεί κάποιος που είχε να αγοράσει ένα καλό αυτοκίνητο, είτε προσφορά αυτοκίνητα μηνά στην άλλη εταιρεία στο εξωτερικό από 60.000 ευρώ, 8.000 ευρώ. Είναι δυνατόν να υπάρχει από 60.000 ευρώ. Πρέπει να κλαίνει ένα νόμο. Δηλαδή θέλει απλή γνώση. Στη συνέχεια, αυτά είναι εμένα. Προχωράμε και ο χρόνος έχει περάσει. Πώς μπορώ να πληρώσω. Πώς μπορώ να πληρώσω. Σας το είπαμε πριν, οι ειδικοί άνθρωποι από την τράπεζα. Κάρτες. Κάρτες μιλάνε πλέον και έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Πιστεύω ότι έχουμε ένα πολύ δυνατό τραπεζικό σύστημα. Εμείς με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών έχουμε αγαστή και άμεση συνεργασία και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι τράπεζες μας πιστεύω ότι έχουν από τα καλύτερα αντίμετρα κατά των χάκερς. Όμως, αυτοί που δεν είναι θωρακισμένοι είναι οι εταιρείες, είναι οι πολίτες, οι πελάτες δηλαδή. Και με λίγα λόγια, πού πάει ο χάκερς, ο χάκερς πάει στον αδύναμο κρίκο. Ποιος είναι ο αδύναμος κρίκος, ο πελάτης. Άρα μέσω του πελάτη διεισδύει στα συστήματα των τραπεζών και κλέπει τον πελάτη από την τράπεζα. Έτσι λοιπόν, εγώ μπορώ να πω με απόλυτη ασφάλεια ότι οι τράπεζες της χώρας μας είναι ό,τι καλύτερο, όμως οι πελάτες είναι ό,τι χειρότερο. Γιατί κανείς δεν προσέχει που βάζει τι. Κανείς δεν προσέχει εκεί που κάνει συναλλαγές κάθε μέρα. Όλοι οι άνθρωποι γίνουν μικροί τραπεζίτες. Άρα πρέπει να προσέχουμε σε τι μηχανήματα είμαστε, τι πρόβλημες έχουμε και δεν μπορείς να έχεις μια εταιρεία και να κάνεις όλες τις συναλλαγές σου μέσα από ένα PC που τα κάνεις όλα. Στις συναλλαγές οι τραπεζικές πρέπει να είναι από ένα αποστηρωμένο υπολογιστή και μόνο. Τίποτα άλλο. Που να μην έχει καμία επαφή ούτε με emails, ούτε με οτιδήποτε σχέση με το διαδίκτυο. Απλώς θα παίρνεις το διαδίκτυο μόνο για τραπεζικές συναλλαγές. Άρα, με απλά λόγια, εάν εφαρμόσουμε απλούς κανόνες, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Κάρτες, εμείς συστήνουμε στην υπηρεσία της προπληρωμένες κάρτες στον κόσμο, εφόσον είναι συναλλαγές απλές και παράλληλα με τα νέα συστήματα που όπως μας είπε ο άνθρωπος από την τράπεζα στην Πειραιώς, αυτά τα συστήματα θα μας δώσουν όθηση για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε και από τις prepaid. Να βάζεις μια φορά την κάρτα σου και να τελειώνεις. Έτσι λοιπόν, το PayPal και άλλα τα σύνορα που βγαίνουν στην αγορά είναι κάτι το οποίο μας δυναμώνει και μας δίνει μια αμεσότητα. Να λοιπόν, στο κόψαμε. Αν διαπιστώσει κάποιος ότι έχει γίνει μια παραβίαση των δικαιωμάτων, επικοινωνείς με το ηλεκτρονικό κατάστημα, αν υπάρχει βέβαια, γιατί υπάρχει και ηλεκτρονική επικοινωνία και να μην υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις, και ζητάς να επιληθεί το πρόβλημα. Στη συνέχεια, εμείς έχουμε κάνει μια ειδική γραμμή, το 11188, είναι η γραμμή η οποία είναι Cyber Alert, είναι
δηλαδή για όσους κινδύνους που μπορείς να επικοινωνήσεις. Στη συνέχεια γίνει η γενική γραμματεία καταναλωτή και ο συνήγορος του καταναλωτή. Και εδώ ερχόμαστε στη μεγάλη καμπάνια, η οποία μας τρέβασε πολύ ψηλά, είναι το Feel Safe. Το Feel Safe είναι μια σύμπραξη της υπηρεσίας μας με την Ελληνική Συνομοκοπία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Το opening έγινε στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι δράσεις μας είναι ένα φυλάδι ηλεκτρονικό, οπτικοακουστικό υλικό, ιστότοπο ειδικό cyber alert Feel Safe, το οποίο μέσα υπάρχει όλη την κίνδυνη, και εφαρμογή μας Feel Safe και παράλληλα τα social media. Και το περίπτωρο που είχαμε κάνει. Αυτή είναι η εφαρμογή μας, όπου εάν το κατεβάσεις στο application, μπορείς να επικοινωνείς άμεσα, ακουμπώντας με την αφή, επικοινωνείς απευθείας με το κέντρο Cybercrime. Το βλέπετε εδώ. Άμεση σύνδεση για τις απειλές. Ενημερώσουμε είναι μέσα από όλες τις ενημερώσεις και ό,τι κίνδυνοι υπάρχουν. Συμβουλές με το ηλεκτρονικό έγκλημα, γιατί πιστεύω όλα αυτά καλά που είπαμε, αλλά εάν δεν έχεις καθημερινό update στην ενημέρωση όταν έχεις επιχείρηση ή όταν έχεις ηλεκτρονικό εμπόριο και έχεις τα χρήματα στον αέρα, έχεις μεγάλο θέμα. Πλέον τα νέα τρέχουν καθημερινά και ανά ώρα. Αυτή είναι η εφαρμογή μας. Ο ιστοτόπος Cyber Alert είναι μια άμεση και διαδραστική ενημέρωση στον τόπο πολιτών. Μέσα υπάρχουν όλα τα δεσού, τι κάνει αυτός ο τόπος, τα μηνύματά μας, οι καμπάνιες. Προχωράμε. Το site. Κοινωνία μας. Και θα πρέπει να ξέρετε ότι μέσα από social media πλέον γίνεται η όλη ενημέρωση, το ξέρετε πολύ πολύ. Και το βασικότερο απ' όλα είναι εμείς να είμαστε ενημερωμένοι. Εάν δεν είμαστε ενημερωμένοι, τότε έχουμε μεγάλο πρόβλημα και στην εποχή που ζούμε, που τρέχει πληροφορία και πάνω απ' όλα τρέχει η αμεσόρκα στο διαδίκτυο, τότε εάν εμείς δεν είμαστε ένα κλικ πιο μπροστά, γιατί λένε ότι είναι πιο μπροστά το έγκλημα στην αστυνομία. Στο δικό μας το κομμάτι είμαστε πρώτοι, εμείς χειροκράτε είναι αυτή. Και το λέω με πολλές εμπειρίες και παραδείγματα, γιατί εμείς ενημερωνόμαστε άμεσα και τους περιμένουμε. Όπως την Αρμάτα, που χτύπησε τις τράπεζες όλες, εγώ θα σας πω από το βήμα αυτό ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και η κάθε Αρμάτα θα πάει στη θέση της. Γιατί είμαστε εμείς πιο ενημερωμένοι από την αυτή. Κάποιοι πιστεύουν ότι το έγκλημα είναι πιο μπροστά. Το διαδικτυακό έγκλημα είναι μπροστά και μετά την δράση της. Γιατί είμαστε όλοι ενωμένοι. Είμαστε όλοι συνασπισμένοι από όλες τις αστυνομίες με Europol, Interpol, FBI, άρα μπορούμε, είμαστε μπροστά. Και το λέω και το λέω αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, όλους τους ανθρώπους που είναι εδώ και με κάλεσαν, μας κάλεσαν. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εμείς είμαστε κοντά στα σερβικά. Αν έχετε κάποια ερώτηση, να μου